Κάτι δικά μας γελάμε. Κάτι δικά μας, ναι. Φίλε, έχουμε και δικά μας. Ναι, είδαμε προπονησάρα το πρωί. Το πρωί ήταν πολύ ωραία, περάσαμε. Την αλλάζουμε να πάω Κέρκυρα. Ναι, δηλαδή να πάω Λεβαδιακός. Οι άλλοι σφίξανε βέβαια. Αλλά εντάξει. Εγώ το είπα και χθες ότι θα σφίξουν, μου λέγανε εντάξει τώρα οικοδόμη ιστορία. Είχε ενδιαφέρον, είχε ενδιαφέρον. Όμως έπρεπε να είναι πιο συχνά μάλλον. Έτσι είναι. Γιατί και άλλες προπονήσεις δεν κουράστηκαν, απλά αυτή ήταν. Αυτή η πρωινή ήταν σούπερ. Αυτός που έσφιξε παιδιά πολύ είναι ο Μακ. Γιατί? Έσφιξε. Γιατί στη συνέντευξη κάνει προπόνηση και θα το έχει κάνει. Όχι, 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 μια σχέση. Μάλλον επειδή είναι από άλλη προπόνηση, μπορεί να τα έχει περάσει αυτά και τώρα τα ξαναπεί. Εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος αθλητής. Δεν είναι και ο καλύτερος αθλητής, δεν έχει ο χειρότερος. Έχει πει ο Μακ, με ξεφωνίζει η γυναίκα μου, γιατί δεν πηδάω ποτέ σε κεφαλιές. Και άμα τη σε κεφαλιά, όχι. Η γυναίκα του είναι και σημαντικό στέλεχο τη επιχειρήσεων Μακ ΑΕ. Είναι φοβερή ω κριτική. Είναι γεγονό, δεν διεκδικεί ποτέ κεφαλιά. Η προπόνηση πάντως στην προπόνηση. Και χάρη στη γυναίκα του γύρισε. Να τα λέμε, αυτό την αγαπάμε. Να είναι καλά, να είναι καλά. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Αυτή η αποφάση. Δεν τον λέμε παντοφλάκια, δηλαδή μην παρεξηγηθεί κανείς. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα η γυναίκα έχει προσωπικότητα και τέτοιες γυναίκες πρέπει να έχουμε όλοι. Απλά όταν διαβάζεις η θέληση του παίκτη και να επιστρέψει και να κάνει, καταλαβαίνεις από πού πηγάζει αυτή η μεγάλη θέληση. Ναι, αυτά που λένε ότι δεν είναι καλά στην Ελλάδα. Δεν είναι καλά στην Ελλάδα. Δεν είναι καλά στην Ελλάδα, πήγε στην Αγία Πετρούπολη. Λοιπόν, και το απόγευμα είδαμε πολλά γκολ. Πολλά γκολ στο διπλό. Ποιος ήταν κορυφαίος στο διπλό? Στο διπλό έχει ενδιαφέρον ότι ο Πέλκας ήταν και πάλι στον άξονα. Όπως σωστά παρατήρησε ο συνάδελφος προχθές που τον ξεφώνιζα όταν ρώτησε τον προπονητή, γιατί νομίζω ότι ήταν λεπτομέρεια, αλλά να που συνεχίζεται. Να είναι ο Πέλκας στον άξονα. Ο Πέλκας στον άξονα είναι γιατί χρειάζεσαι εκεί πιο ποιοτικό παίχτη από αυτούς που έχεις. Αυτό είναι σαφές. Το ότι βάζει τον Πέλκα εκεί στον άξονα είναι αυτό που το είπαμε και χθες προχθές. Το 4-4-2, έτσι. Ναι, ότι θέλει εκεί μια μεταγραφή με τα χαρακτηριστικά κοντά σε αυτό το Πέλκα. Θα τον έβαζα τον Πέλκα εκεί, αν το εξάρι μου ήταν το εκατομμυρίου. Δηλαδή έκοβε, έραβε, μάζευε, βαρούσε. Κλωτσούσε, έπιανε τα μαλλιά, έφτιανε. Αυτά τα ξάρια που σέβονται τον εαυτό του. Και είχε και το καλύτερο στοιχείο στο μεσοπαιδικό κομμάτι που δεν το έχει τόσο πολύ ο Κάνιας. Ο Κάνιας την πρώτη παλιά καλά την έχει. Το θέμα δεν είναι aggressive. Και μια χαρά είναι ο Κάνιας για το rotation. Και αλλά αν θες να βάλεις τον Μπέρκα οχτάρι, δίπλα του πρέπει να έχεις εξάρι υψηλότερο επίπεδο. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, με το μυαλό του. Είναι ένα goal offside ο Κουλούρης. Ένα αυτογκολ. Έβαλε γκολ ο Ζάιρο, το σημειώσουμε. Καλά, ο Ζάιρο σα ξεφτιλίζει όλου, δεν ξέρετε. Στεράκι. Κούνα λίγο εσένα που θα βάσει πλέον. Τώρα που είμαι για Ζάιρο, γύρνα λίγο και πίσω γιατί έχουμε. Όχι, όχι, όχι. Α, δεν γίνεται. Τέλο πάντων. Και είμαστε για να φεύγουμε γιατί κρατάμε και χώρο. Ναι. Λοιπόν, αύριο, δεύτερη εβδομάδα, ξεκίνησε. Τα λέμε και αύριο. Καλό βράδυ.